Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κοινωνικό δελτίο ειδήσεων του mylamatia.gr που στόχο έχει την άμεση, έγκυρη αλλά και προσβάσιμη ενημέρωση. Μιλώντας για προσβάσιμη ενημέρωση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Γιώργο Στάθη και τη Hands Up που όπως κάθε άλλη φορά και σήμερα κάνει το κοινωνικό μας δελτίο προσβάσιμο σε κοφά άτομα με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ξεκινάμε λοιπόν το κοινωνικό μας δελτίο με θέματα προσβασιμότητας και με ευχάριστη είδηση για τα προγράμματα σπουδών ΑΕΗ της χώρας μας, όπου ολοκληρώθηκε από ομάδα εργασίας οδηγός για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη όλων σε αυτά. Και είμαστε στην αναμονή για την εφαρμογή του, ευελπιστώντας φυσικά στην αλλαγή στην πράξη. Από την άλλη, για κοφά άτομα υπάρχουν πλέον γυαλιά που τα φορούν και μετατρέπουν τα λόγια του συνομιλητή σε υπότιτλους. Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, να πούμε ότι από 1η Ιουλίου ξεκίνησε να λειτουργεί νέα υπηρεσία της ΔΕΗ για εξυπηρέτηση κοφών και βαρύκων ατόμων μέσω του site της ΔΕΗ με βιντεοκλήση και διερμηνία στην ελληνική γλώσσα και live chat από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος Όλοι Μαζί στην Όπερα που το διοργάνωσαν η Τράπεζα Alpha Bank σε συνεργασία με την λυρική σκηνή. Και έτσι χιλιάδες άτομα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παραστάσεις σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, ενώ έγιναν και πολλά καλλιτεχνικά εργαστήρια και σεμινάρια προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Συνεχίζοντας με την προσβασιμότητα, ο Δήμος Βέρειας εξασφάλισε χρηματοδότηση και δημιουργεί τον πρώτο ολοκληρωμένο χώρο για άσκηση και αναψυχή προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία, με προσαρμοσμένα για ανάπηρα άτομα υπαίθρια όργανα γυμναστικής. Επίσης, το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρίτων Ολοκαυτώματος έγινε προσβάσιμο για άτομα με κινητική βλάβη και εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για να κάνει κινήσεις προσβασιμότητας και για άτομα με προβλήματα όρασης. Για παράδειγμα, θα βάλει οδηγούς όδευσης και θα εκπαιδεύσει ο Φάρος Τυφλών το προσωπικό του Μουσείου για ξεναγήσεις τυφλών και πολλά άλλα. Επιπλέον, να πούμε ότι με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού γίνεται καθολικά προσβάσιμο το Κάστρο των Ιωαννίνων σε επισκέπτες με αναπηρία με παρεμβάσεις στο δομημένο χώρο για άτομα με κινητική και οπτική βλάβη. Συμπεριληπτικές προσπάθειες φαίνεται να γίνονται και από το Δήμο Καλαμαριάς, καθώς πλέον στο Δημαρχείο, έξω από όλα τα γραφεία, υπάρχει γραφή Braille. Να προσθέσουμε ότι συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την προσβασιμότητα στα δικαστικά κτίρια της χώρας, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, στην ομάδα συμμετέχει ως τακτικός εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ο Βαγγέλης Αυγουλάς. Κλείνοντας τα θέματα προσβασιμότητας, να αναφέρουμε πως από εδώ και πέρα θα συναντάμε και κούκλες Barbie με ακουστικά βαρικοϊάς, αφού ήδη κυκλοφόρησε η πρώτη τέτοια κούκλα. Περνώντας σε ό,τι αφορά την υγεία, να αναφέρουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν τραγικές ελλείψεις αίματος στη χώρα μας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Αμερική ξεκίνησε η πρώτη γονιδιακή θεραπεία ασθενών με θαλασσεμία και έχει προκαλέσει παγκόσμια θετικές αντιδράσεις και ελπίδες. Επίσης, επιστήμονες στη Σουηδία κατασκεύασαν εμφύτευμα από δέρμα χείρου και αποκατέστησαν την όραση μερικώς ή ολικά σε 20 ασθενείς με προβλήματα στον κερατοειδή χιτώνα τους. Διεθνής έρευνα έδειξε ότι 9 στους 10 ασθενείς που έχασαν όσφρηση ή ακοή ενώ είχαν κορονοϊό, ευτυχώς μετά ξαναβρίσκουν τη χαμένη αίσθησή τους. Τον Οκτώβρη ξεκινά τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το πρώτο οικοτροφείο ασθενών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο άδειας. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η παγκόσμια αύξηση της υπατήτιδας διαπιστώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στα παιδιά, ενώ ο ΕΟΔΗ ανέφερε ότι 270.000 είναι οι φορείς υπατήτιδας στην Ελλάδα, όπου είναι δύσκολο να εντοπιστούν, γιατί είναι ασυμπτωματική η πάθηση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών άσκησε πειθαρχική δίωξη στον Αλέξη Κούγια για τις δηλώσεις του περί διαφιλικών ατόμων. Ψηφίστηκε τροπολογία από το Υπουργείο Εργασίας που καταργεί το παράβολο στα ΚΕΠΑ και φέρνει τροποποιήσεις στη λειτουργία τους. Εισάγει στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας
την κάρτα αναπηρίας για άτομα με αναπηρία από 50% και άνω. Έχουμε καταγγελίες του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νευματικής Γλώσσας για φωτογραφικές προσλήψεις διερμηνέων στην ΕΡΤ. Σε άλλα νέα, η Βρετανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απαγορεύει δοκιμαστικά τις κεφαλιές στους επίσημους αγώνες με παίκτες κάτω των 12 ετών, διότι έρευνες που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως επιστημονικά, λένε πως οι κεφαλιές στο ποδόσφαιρο ευθύνονται για την άνοια παλέμαχων ποδοσφαιριστών. Στο στούντιο ξαναμπαίνει η Beyoncé να ξαναεχογραφήσει ένα τραγούδι της, παραλείποντας αυτή τη φορά ένα στίχο που θεωρήθηκε προσβλητικός για άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Ο Αντώνης Τσαπατάκης, παρολυμπιονίκης, συμμετέχει σε βίντεο με κοινωνικό μήνυμα της Ελλάς για τον σεβασμό στα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Προβλήματα υπήρχαν σε γνωστή αεροπορική εταιρεία για ζευγάρι σε πτήση εσωτερικού που δεν αφήσανε δηλαδή δύο τυφλούς με το μωρό τους να ταξιδέψουν. Συνεχίζονται κυρίες και κύριοι εκπομπές του μεαλλαμάτια.gr με παρουσιαστή τον Βαγγέλη Αυγουλά. Παρουσιάσαμε το πολύ ενδιαφέρον θέμα διακοπές και αναπηρία, μέσω της οποίας ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για πολλά και διαφορετικά θέματα αναπηρίας. Ταξίδια, δυσκολίες, ευκολίες, αθλητικές δραστηριότητες, σκύλους οδηγούς, χόμπι και πολλά άλλα. Ενώ ήταν τιμή μας η συνέντευξη που μας παραχώρησε για πάνω από μία ώρα ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης. Για περισσότερα, μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο newsletter μας, να κάνετε like και follow στα social media μας και στις σελίδες μας, όπου θα μας βρείτε με το ίδιο όνομα μεαλλαμάτια.gr. Εμείς να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό και γονείς σε γενική και ειδική εκπαίδευση. Είμαι η Τζουλιάνα Μπούση και μαζί θα τα πούμε σε ένα επόμενο κοινωνικό δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια!